μην αντιδρά. Στο 71 ο Αλεξανδρής μείωσε σε 2-1 και ο... εδώ βλέπετε κάποια σουτ και κάποιες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ας τα δούμε λοιπόν με τη σειρά. Είναι το σουτ του Αλεξανδρής στο ξεκίνημα του παιχνιδιού που απέκτησε ο Βάντσικ. Η κεφαλιά του Βαζέχα, η πρώτη από τις τρεις φορές που είπε όχι ο Ατματζίδης. Ένα ακόμα σουτ του Σλίσκοβιτς που απέκτησε ο Βάντσικ και εδώ είναι ο Σλίσκοβιτς που κερδίζει την μπάλα και την κόντρα και το σπριντ από τον Νιόπλια για να στείλει όμως με ένα πολύ ωραίο σουτ την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πολωνού τερματοφύλακα. Στη συνέχεια η σέντρα, η κεφαλιά του Μπορέλη, η απόκρουση του Ατματζίδη και τον γκολ του Παναθηναϊκού στο 31ο λεπτό από το γύρισμα του Γεωργιάδη και το πλασέ του 30χρονου Κριστόφ Βαζέχα. Γκολ που ξαναβλέπουμε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν προηγήθηκε εκεί. Μετά ο Αλεξανδρής 3 λεπτά αργότερα έχει την ευκαιρία να εσωφαρίσει. Το σουτ του όμως έστειλε την μπάλα. Ξανά εδώ ο Μπορέλη. 8-2 σε αυτή τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Στα κόρνερ. Το εκτελεί ο Μπορέλη. Η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε αυτό το γκολ. Αυτό το γκολ που κάνει ο Στέλιος ο Μανολάς. Αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, ναι. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ξαφνιάστηκαν οι πάντες και τα πάντα και ο Παναθηναϊκός. 8 λεπτά μέσα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπορέλη βέβαια έχει βγάλει τη φανέλα και πανηγυρίζει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δούμε. Και αυτό βέβαια θα του θυκίσει σίγουρα κάποια κάρτα από το διαιτητή. Αλλά εμείς θα ξαναδούμε ουσιαστικά αυτό που μετράει. Ο Ατματζίδης χάνει την μπάλα και ο Μανολάς. Με αυτό το γκολ το 2-0 στο 53 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μπορέλη που θα ξαναφορέσει τη φανέλα του κάποιο πάντως έχει πέσει κάτω από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι τραυματίας από τους πανηγυρισμούς. Θα σας γελάσω. Πάρα πολλά γκολ. Δεν θυμάμαι ακριβώς. 6 νομίζω κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος ο Καμάρος, ο αδερφός του Αριστίδη, που ήταν βέβαια μέγα σκόρερ της εποχής του. Η μπάλα για την ΑΕΚ είναι στο Σαβεύσκι και ο Σαβεύσκι θα περάσει. Ευκαιρία για τον Αλεξανδρή. Το σουτ και είναι το 2-1. Η ΑΕΚ στο 70 βιώνει σε 2-1 με τον Αλεξανδρή σε ένα σημείο όπου το παιχνίδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε ατονίσει. Η ΑΕΚ 20 λεπτά πριν από το τέλος του 50ου τελικού ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με την πολύ ωραία εδώ ενέργεια του Σαβεύσκι με το δεξί πόδι μάλιστα. Και οι 65.000 θεατές προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χρώμα σε αυτό το 50ο τελικό. Η παλιά θέλει να κερδίσει την κεφαλιά και η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Η κεφαλιά της ΑΕΚ είναι με τον Βασίλη τον Δημητριάδη, ο οποίος πετυχαίνει το 2-2 στο 76-77. Η παλιά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τον Κοπιτσή με το αριστερό πόδι. Ναι, είναι ο Κοπιτσής, ο οποίος με την παλιά που γίνεται βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Δημητριάδη, ο οποίος πέτυχε το μάντσι. Ένας... Η παλιά του είναι πολύ καλή και βρίσκει τον Κασάπη, ο οποίος κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα περνάει, είναι σε καλή θέση ο Δημητριάδης, το γύρισμα, ο Σλίσκοβιτς από κοντά, η ευκαιρία και το 3-2 για την ΑΕΚ με τον Αλεξανδρή. Ο Σλίσκοβιτς βρήκε την μπάλα, ο Βάντζικ έδιωξε. Αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ καλής επιθετικής προσπάθειας ΑΕΚ, από τα αριστερά ξεκίνησε, ήταν μέσα στη φάση ενωσίτες, πιο τυχερή μετά από τις αποκρούσεις του Βάντζικ. Στο πάγκο της ΑΕΚ, εκτός ίσως από το Μάγεβιτς, που δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχει ένα δικό του τρόπο να κρατάει μέσα του τις αντιδράσεις. Μόνο στον κόλπο του Δημητριάδη σημαίνει την σοφάριση, πετάχτηκε πάνω. Νιόπλιας έκανε, ο Κολυσιδάκης χτύπησε, κόντρες από κοντά και ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το 3-3 με τον Μάρκο. Είναι ο Δημήτρης ο Μάρκος που πετυχαίνει στο 115 την ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό, Νίκο, που εκτοπελείται ακριβώς αυτό που είπες, ότι η ΑΕΚ έπεσε με τη φωτιά. Έπεσε λάθος με τη φωτιά και βέβαια η μπάλα τιμωρεί όπως ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν κύριο Κολτσιδάκη στην μπάλα. Νομίζω ότι το γύρισμα έγινε από τον Χριστοδούλου και μετά ο Μάρκος από πολύ κοντά δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Ατματζίδης. Ας το ξαναδούμε άλλη μια φορά, Νίκο. Πηδάει ο Κολτσιδάκης, κερδίζει την κεφαλιά. Δεν μπορεί ο Καλτσιδάκης, ο Δόνης είναι αυτός που γυρίζει. Λοιπόν η διαδικασία των πέναλτι και είναι ο Χριστοδούλου. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Χριστοδούλου λοιπόν πετυχαίνει το 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι. Προς το παρόν βλέπουμε τον Σαβεύσκι να εκτελεί και να εσωφαρίζει 1-1. Ο Σαβεύσκι κάνει και το σταυρό του, ισοφάρισε σε 1-1. Πέναλτι που ξαναβλέπουμε από την πίσω κάμερα. Τα πέναλτι εκτελούνται, επαναλαμβάνουμε, από την πλευρά που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Παίρνει φόρα ο Ατματζίδης, ο Γεωργιάδης και πετυχαίνει το 2-1. Ο Γεωργιάδης το 2-1 για τον Παναθηναϊκό, ενδιάμεσα ο Τόνι Σαβεύσκι είχε κάνει στην κανονική διάρκεια και στην παράταση του παιχνιδιού. Αλεξανδρής και Βάντσικ 2-2. Εύστοχος και ο Αλεξανδρής. Το σουτ 3-2. Ο Ουζουνίδης δεν διακινδύνευσε κάποια τέχνη. Σούταρε. Η ουσία είναι πως έστειλε την μπάλα στον ουρανό της εστίας. Βλέπετε. Εκεί. Στείλε το μάτι ουσιαστικά στα πέναλτι με την ισοφάριση στην Άουσα.
Τσάρτας, Ιβάντσικ, out, out, η μπάλα είναι out, παραμένει το 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαραγκός, όχι, νόμιζα ότι είναι ο Μάρκος, είναι ο Μαραγκός. Μαραγκός απέναντι στον Ατματζίδη, Παπακρούι, και παραμένει η ευκαιρία για την απέναντι, δεν θυμάμαι πως έχει χάσει, πάντως έχει χάσει αρκετά. Για να δούμε. Δημητριάδης, Αποκρούει ο Βάντσικ, έχασε ακόμα ένα απέναντι πέσει ο Δημητριάδης, αλλά δεν ξέρω αν οποιοδήποτε από τα άλλα πέχασε. Το ξαναβλέπουμε. Δημητριάδης και Τσάρτας, οι δύο παίκτες που στο κύπελλο Ελλάδας για το 1994, στο δεξί πόδι του Αποστολάκη, κρίνεται το κύπελο και είναι ο Παναθηναϊκός κυπελούχος για το 1994. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το σερί που τον θέλει να μην χάνει τελικούς. Αντίθετα, μάλιστα, όταν πάνε και στα πέναλτι τελική, είναι η ομάδα που δεν χάνει παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, χάνοντας τα πέναλτι, η ΑΕΚ με τον Τσάρτα και τον Δημητριάδη, δεν έχει καμία σημασία για το Παναθηναϊκό ότι έχασε το κύπελο, το πέναλτι ο Μαραγκός. Το πέναλτι από Στολάκη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ο Παναθηναϊκός μετά από 120 λεπτά συγκλονιστικού παιχνιδιού και άλλο ένα τέταρτο διαδικασίας σε μια φοβερή εκτέλεση, πέσπα στα νεύρα και στα πέναλτι, με το σκόρερ που βλέπουμε εδώ, τον Στράτο Αποστολάκη, τον αρχηγό του, που θα πάρει σε λίγη ώρα το κύπελο, γίνεται κυπελούχος για το 1994. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον άνθρωπο που χαρίζει στο Παναθηναϊκό, άσχετα αν αυτό είναι υπερβολικό μετά από ένα δύο παιχνίδι, δεν υπάρχει ένας που χαρίζει ποτέ σε μια ομάδα κάποιο, αλλά τον άνθρωπο που ίσως ήταν πιο ψύχρεμος από όλους στην κρίσιμη στιγμή και δίνει το κύπελο, μια πολύ γρήγορη πάσα στην Παιανία και θα ξαναγυρίσουμε για την απονομή και την συνέχεια με τις δηλώσεις νικητών και ηττημένων. Όπου είχε κρεμάσει τα παπούτσια του και τώρα θα ευτυχήσει να πάρει το κύπελο και σαν προπονητής. Η ΑΕΚ πήρε τον τίτλο για τρίτη χρονιά σερί. Ίσως έχει γίνει μια ομάδα πρωταθλήματος τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά είναι αποδεδειγμένα από το 75 και μετά μια πολύ μεγάλη ομάδα κυπέλου. Και ο Στράτος Αποστολάκης από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Κώστα Τριβέλα, παραλαμβάνει το κύπελο που σφραγίζει την χρονιά μας για το 93-94 η ΑΕΚ και δίπλα είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, κ. Βαρδινογιάννης. Ο Παναθηναϊκός που κατακτά το κύπελο για μία ακόμη φορά στην ιστορία του, θα παρακολουθήσω τον Άνκη Τσόπελα, μπορούσε να μας βγάλει κάποια μια κάρτα με τις συνολικές κατακτήσεις του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά χάνει την ευκαιρία να κάνει το δεύτερο double της ιστορίας της και ένας προς ένα οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του απόψινου τελικού θα πάρουν τα κύπελα και θα το σηκώσουν ψηλά. Το ένα κύπελο που είναι για τον κυπελούχο που θα μείνει μόνιμα στην βιτρίνα του Παναθηναϊκού και το άλλο που βέβαια θα ξαναγυρίσει του χρόνου για τον επόμενο κυπελούχο. Ο Παναθηναϊκός που διατηρείται κεκτημένα του, όπως δηλαδή η ΑΕΚ διατήρησε κεκτημένα του στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες θα ξαναδώσουν το ραντεβού εδώ για να ξαναρχίσουν τη νέα χρονιά στο σούπερ κύπελο. Ο Γεωργιάδης, συγγνώμη.